Κανονικά θα ανοίξουν σε ολόκληρη την χώρα τα γυμνάσια και τα λύκεια την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου του 2021. Στις κόκκινες περιοχές θα επαναλειτουργήσουν την Δευτέρα μόνο τα γυμνάσια, ενώ τα λύκεια θα συνεχίσουν την τηλεεκπαίδευση. Αναφορικά με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεχίζεται η τηλεεκπαίδευση. Ανοίγουμε κανονικά την Δευτέρα σε όλες τις δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρειά μας. Είμαστε στις περιοχές όπου δεν είχαμε κρούσματα, άρα ξεκινάμε με βάση τα προβλεπόμενα. Θα λέγαμε ότι είναι προετοιμασμένα, κύριε Παντίκο, τα σχολεία για να υποδεχθούν τους μαθητές. Θα πούμε ναι, με την έννοια ότι από την πρώτη στιγμή που είχε ανακοινωθεί, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που μεσολάβησε, έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες, τηλεδιασκέπηση με τους διευθυντές εκπαίδευσης και εκείνοι με τη σειρά τους έχουν δώσει τις οδηγίες στις σχολικές μονάδες. Έχουν σταλεί έγγραφα αναλυτικά για το πώς θα γίνει αυτή η επανέναρξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα, να πούμε ότι τη Δευτέρα το πρωί, πρώτες 2 ώρες, λέω για παράδειγμα, θα αφιερωθούν στο να γίνει η επενθύμηση των μέτρων και όλων των ενεργειών και συμπεριφορών οι οποίες πρέπει να φαίνονται στο χώρο του σχολείου με σκοπό και στόχο κύριο την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού. Έχουμε ένα γεγονός που μας κάνει αισιόδοξους, ότι με την επανέναρξη λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, της πρωτοβάθμιας γενικά και την νηπιαγωγία, από τις 11 του Γενάρη, δεν έχουμε στην περιοχή μας κάποια φαινόμενα που να μας ανησυχούσουν. Όλα πήγανε καλά μέχρι τώρα και ευελπιστούμε το ίδιο να συμβεί και με τη δευτεροβάθμια. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί όσον αφορά το τι πρέπει να πράξουν οι διευθύνσεις των σχολείων και οι σύλλογοι διδασκόντων, προκειμένου να ετοιμαστούν με τον κατάλληλότερο τρόπο, έχουν συμβεί και με τις συμπαράστασεις της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τις καθαρίστες που πρέπει να προετοιμάσουν τους χώρους, την παροχή όπου χρειάστηκε επιπλέον ποσότητα αντισηπτικών, με τις μάσκες και βέβαια η κατάρτιση του προγράμματος, τα διαλύματα.